την ευκαιρία να πάρουν πίσω τις πινακίδες τους και να κυκλοφορούν για 1 με 3 μήνες προκειμένου να κάνουν οδικός τις διακοπές τους το καλοκαίρι, έχουν πλέον χιλιάδες ιδιοκτήτες γιοταχή που για κάποιο λόγο είχαν να κινητοποιήσει τα οχήματά τους. Πιστεύω όμως ότι δεν συμφέρει έτσι. Γιατί σου παίρνει 2 μήνες για ένα, οπότε δεν σας φέρει. Άρα λέτε ότι δεν δίνει ουσιαστική ανάσα στους ανθρώπους που κατέθεσαν τις πινακίδες. Οπότε μόνο είναι δυνατόν να είσαι αυτοκίνητο να το κυκλοφορήσει μόνο για 1 μήνα ή για 2, εγώ δεν νομίζω. Για μένα απαράδεκτο. Απαράδεκτο για μένα. Με το μήνα, για όνομα του Θεού. Και αν εγώ ο Φερρυππίν δεν είμαι εδώ πέρα στη συγκεκριμένη ημερομηνία, τι θα κάνω. Λογικά θα πρέπει να έχουν δώσει άλλα κίνητρα, ούτως ώστε ο κόσμος να μην καταθέτει τις πινακίδες. Ακριβώς, σίγουρα. Τα κίνητρα, ποια είναι τα κίνητρα, πιο φθηνά. Πιο φθηνά τέλη κυκλοφορίας. Όπως εξηγεί στη νέα τηλεόραση, η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΔΟΗ Ρεθύμνου Ελένη Βαρνάβα, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ως εξής. Θα μπορεί να το πάρει, παίρνοντας δηλαδή τις πινακίδες, για ένα μήνα, πληρώνοντας τα 2/12 των τελών κυκλοφορίας, για 3 μήνες, πληρώνοντας τα 4/12 των τελών κυκλοφορίας και αν θέλει μέχρι 31/12 του 2016, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να πληρώσει τα υπόλοιπα 12 των τελών κυκλοφορίας συν 2/12. Δηλαδή, αν το πάρει τον Ιούνιο που είναι 7 μήνες υπόλοιπο, 7 συν 2, 9 12. Μέχρι στιγμής πάντως ελάχιστο είναι το ενδιαφέρον που καταγράφεται στο Ρέθυμνο για άρση της ακινησίας των οχημάτων. Άλλωστε, περίπου 400 οδηγοί κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα, ενώ σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, όποιος δεν επιστρέψει τις πινακίδες του την ημερομηνία που θα δηλώσει, τότε θα κληθεί να πληρώσει τσουχτερό πρόστιμο, το οποίο ισοδυναμεί με το ποσό των τελών κυκλοφορίας του οχήματός του επί 2. Θα μπορούσε να είναι μια καλή λύση. Γιατί κάποιοι δεν κυκλοφορούν το αυτοκίνητό τους όλο τον χρόνο, να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας μόνο τους μήνες που κυκλοφορούν το αυτοκίνητο. Αυτό καλύτερο είναι. Αν δεν το χρησιμοποιούν, είναι καλύτερο. Τα τέλη κυκλοφορίας δίνεται υποδοτικά με τους δρόμους μας, για μένα. Δεν μας προσφέρουν, ειδικά στην Κρήτη, δεν έχουμε ποιότητα στους δρόμους. Αξίζει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τις πινακίδες των οχημάτων τους μόνο μία φορά στη διάρκεια του χρόνου, ανάλογα με τους μήνες που το χρειάζονται.